Ξεκινάμε σήμερα να εξετάζουμε την ονοματολογία των οργανικών ενώσεων. Να σας θυμίσω ότι η χημεία χωρίζεται σε οργανική και ανόργανη. Στα πλαίσια της ανόργανης χημείας υπάρχουν φυσικά πάρα πολλές ενώσεις. Η οργανική ωστόσο εξετάζει τις ενώσεις του άνθρακα με εξαίρεση κάποιες, όπως είναι τα ανθρακικά άλατα, το διοξίδιο του άνθρακα και το μονοξίδιο του άνθρακα που εξετάζονται από την ανόργανη. Εδώ έχουμε ενώσεις με ανθρακικές αλυσίδες, συχνά μπορεί να έχουν μεγάλα μοριακά βάρη. Θα έλεγα ότι πρόκειται κυρίως για τη χημεία της ζωής και των ενώσεων του πετρελαίου και των προϊόντων του. Επειδή στην ουσία περιλαμβάνει εκατομμύρια ενώσεις, οι χημικοί αποφάσισαν να τις ονομάζουν με βάση τρία συνθετικά. Το πρώτο συνθετικό είναι δηλωτικό του αριθμού των ατόμων άνθρακα που η ένωση περιέχει. Έτσι, αν έχετε έναν άνθρακα, θα μπει συνθετικό μεθ, για δύο άνθρακες εθ, για τρεις άνθρακες προπ, για τέσσερις άνθρακες βουτ, για πέντε άνθρακες πεντ, για έξι άνθρακες εξ και ούτω καθεξής. Το δεύτερο συνθετικό μας δείχνει τον βαθμό κορεσμού. Σας ευχηστώ την προσοχή, γιατί εκεί κοιτάμε τους δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων άνθρακα. Έτσι, αν αυτή είναι απλή, η ένωση θεωρείται κορεσμένη και μπαίνει συνθετικό αν. Εάν υπάρχει ένας διπλός δεσμός, βάζουμε συνθετικό εν. Για έναν τριπλό δεσμό, in. Για δύο διπλούς δεσμούς, διεν. Και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, εάν έχετε και τριπλό δεσμό και διπλό δεσμό, ενίν. Προσέξτε, γιατί η ύπαρξη διπλού δεσμού μεταξύ άνθρακα και οξυγόνου, άνθρακα και αζότου, δεν υποδηλώνει μια ακόριστη ένωση. Το τρίτο συνθετικό κατατάσσει την ένωση με βάση τις ομόλογες σειρές και την ύπαρξη της χαρακτηριστικής ομάδας. Έτσι, αν έχουμε υδρογονάνθρακα, ένωση που αποτελείται μόνο από άνθρακες και υδρογόνα, τότε βάζουμε την κατάληξη ΙΟ. Εάν πρόκειται για αλκοόλι με το χαρακτηριστικό υδροξύλιο, τότε βάζουμε κατάληξη ΟΛΗ. Για τις αλδεΐδες, οι οποίες έχουν ακραίο οξυγόνο συνδεδεμένο με διπλό δεσμό με άνθρακα, βάζουμε κατάληξη άλλη. Εάν έχουμε κεντρικό οξυγόνο με διπλό δεσμό, έχουμε κετόνι, άρα μπαίνει η κατάληξη όνι. Όταν έχουμε καρβοξυλοομάδα, πρόκειται για καρβοξυλικό οξύ, οπότε θα μπαίνει η κατάληξη οικόοξι. Ενώ εάν η ένωσή σας περιέχει άζωτο συνδεδεμένο με τριπλό δεσμό με άνθρακα, τότε πρόκειται για νητρίλιο. Οπότε θα ονομάζουμε τον αριθμό των ατόμων άνθρακα, τον βαθμό κορεσμού και στο τέλος θα μπαίνει η κατάληξη νητρίλιο. Να πω εδώ ότι υπάρχουν και κάποιες ενώσεις οι οποίες έχουν μια πιο περίπλοκη τεχνική στην ονοματολογία τους. Έχουμε τους εθέρες που περιέχουν αλκύλια εκατέρωθεν του οξυγόνου, οπότε εκεί θα ονομάζουμε αλφαβητικά και με γνώμονα τα αλκύλια που διαθέτουμε, θα μιλήσουμε γι' αυτό αναλυτικά. Έχουμε επίσης και τους εστέρες, οι οποίοι προκύπτουν μέσω της αντίδρασης της εστεροποίησης και θα ονομάζονται με γνώμονα το μηχανισμό της. Φυσικά μπορείτε να έχετε και πολυπλοκότερες ενώσεις με διακλαδώσεις, με πολλαπλές χαρακτηριστικές ομάδες. Θα δούμε και αυτές τις λεπτομέρειες σε επόμενα μαθήματα. Προς το παρόν σας έχω κάποια απλά παραδείγματα βασικά για την κύρια ανθρακική αλυσίδα. Στην πρώτη ένωση υπάρχουν δύο άνθρακες, θεωρείται κορεσμένοι γιατί υπάρχει απλός δεσμός μεταξύ αυτών και συνεπώς θα ονομάσω εθάνιο. Στο δεύτερο παράδειγμα έχετε δύο άνθρακες, κορεσμένη ένωση, όμως υπάρχει χαρακτηριστική υδροξυλομάδα, άρα πρόκειται για μία αλκοόλη, την εθανόλη. Στο τρίτο παράδειγμα έχετε το εθανικό οξύ, γιατί περιέχει δύο άνθρακες, χαρακτηριστική καρβοξυλομάδα και είναι κορεσμένη. Ενώ στο τέλος σας δίνω την βουτανόνη, αποτελείται από τέσσερις άνθρακες, κεντρικό, εσωτερικό οξυγόνο με διπλό δεσμό, είναι και κορεσμένη. Αυτά ήταν μερικά πρώτα απλά παραδείγματα, θα δούμε βέβαια περισσότερα στο μέλλον. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που παρακολουθήσατε το βίντεο, εύχομαι να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν σας άρεσε αφήστε ένα like, με βοηθάτε κατά αυτόν τον τρόπο να συνεχίσω αυτό που κάνω.
να ανανεώσουμε το ραντεβού σε ένα επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, καλή δύναμη, καλή μελέτη, καλό κουράγιο.